Καλησπέρα σε όλους. Όλα πάω τα αριστονέρ στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.30. Παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο φυσικά. Νικολάκη, τι γίνεται? Χαίρετε. Τι κάνετε? Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Καλή θα έλεγα. Μπράβο. Όσο μπορούμε να είμαστε αυτές τις μέρες, καλά είμαστε. Έτσι. Ο Λίμπερο θα είναι εδώ για όσο διάστημα δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση μετακινήσεων. Προσπαθούμε κι εμείς, άλλοι μένοντας σπίτι, άλλοι βρισκόμενοι κανονικότατα στο στούντιο, αλλά η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που είμαστε μαζί σας καθημερινά και φυσικά θα σας προτρέπουμε εσείς να μείνετε στο σπίτι και να μας ακούτε και όχι να βολτάρετε έξω. Εντάξει, είναι κακό να κάνεις και ένα περίπατο κάποια στιγμή, να πάρεις λίγο τον αέρα σου, αλλά όχι στην παραλία μαζί με άλλους 15.000 κόσμου. Είναι καλό να βγεις εδώ στο χωριό, μια χαρά. Μπορούμε να κάνουμε τον κύκλο του χωριού. Μόνοι μας θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Νίκο. Στην Περαία επίσης νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αυτό, ε. Εξαρτάται από το σημείο. Γενικότερα ο καιρός δεν είναι σύμμαχος για να παραμείνει ο κόσμος κλειστός στα σπίτια του τις τελευταίες μέρες. Με ξέρεις τη χθεσινή που έβρεχε, σήμερα ειδικά έχει αρκετά καλό καιρό. Στην Περαία πάντως που έκανα μια βόλτα νωρίτερα, υπάρχει μια σχετική κινητικότητα, θα λέγαμε, και μια σκασία σούπερ μάρκετ που κάναμε. Yes, σούπερ μάρκετ, εφοδιάστηκες. Πήγαμε μεσημέρι όμως, γιατί οι διαβασμένοι πάνε μεσημέρι, δεν πάνε το πρωί τις ώρες αιχμής που πλακώσανε όλοι. Γιατί από ό,τι ενημερώθηκε εδώ πέρα ήταν σε φάση αναμονής, μπαίνουμε 20-20. Αλλά το μεσημέρι κόβει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή όσοι θέλουν να πάνε, και καλό θα είναι ο κόσμος που ακούει να πάει τώρα, σήμερα, αύριο αν μπορεί, διότι αν πάμε σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, θα είναι βέβαια ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, αλλά θα είναι και πιο δύσκολο το να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό όσοι έχουν τον χρόνο, που αρκετοί τον έχουν έτσι ως ελεύθερο πλέον τον χρόνο, λόγω της όλης κατάστασης, καλό θα είναι να πάνε να φοδιαστούν με τα απαραίτητα πάντα και όχι με αυτή τη μανία του φόβου και της υπερκατανάλωσης ότι θα μείνουμε στα σπίτια μας κλεισμένοι για δύο εβδομάδες, γιατί υπάρχουν και άλλοι ασυνάνθρωποι μας που θέλουν να προμηθευτούν και αυτοί πράγματα. Αν τα πάρουμε όλα μια μερίδα ανθρώπων, γιατί όλες θα μείνει τίποτα. Καταρχήν, να πούμε ότι το δύο εβδομάδες είναι το αισιόδοξο πλέον σενάριο, αυτό, έτσι. Αυτό. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει. Εγώ με όσα διαβάζω και ακούω βλέπω για λίγο παραπάνω. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα είναι όντως λίγο παραπάνω και όχι πολύ πιο σοβαρό. Να δώσουμε έτσι μια πρώτη είδηση ότι υπάρχει και κάτι κατά κάποιο τρόπο θετικό, να το πω. Δίνει ένα διάστημα για τις ομάδες μεγαλύτερων να ρυθμίσουν τις όποιες οφειλές τους. Έδωσε παράταση στις 30 Απριλίου η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ για τις εγχώριες αδειοδοτήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι αντί για 31 Μαρτίου θα έπρεπε να τρέξεις να μαζέψεις τα χαρτάκια σου, τις υπογραφές σου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό παίρνει την παράταση μέχρι 30 Απριλίου. Είναι ένας μήνας ακόμα επιπλέον. Νομίζω φυσιολογικό είναι αυτό και δίνει και μια ανάσα. Και ο Άρης είναι από τις ομάδες που κακά τα ψέματα δεν το φυσάμε το χρήμα, έτσι. Χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχουν και τα χρήματα για να πληρώσεις κάποιον τη δεδομένη χρονική στιγμή με αυτή τη στάση πληρωμών, τη γενικότερη που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, νομίζω... έτσι, μην την ξεχνάμε για αυτή, πολύ σημαντική. Που υπάρχει ως, θα τα πούμε λίγο αυτά, γιατί βγήκε ως συνήθως ένα θέμα το Σαββατοκύριακο ανύπαρκτο, όπως προκύπτει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις για τον Άρη και το ζήτημα με τη FIFA κτλ. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πάντως σήμερα, Νίκο, έτσι θα ξεκινήσουμε από πιο χαλαρά αλλά και πιο επίκαιρα. Υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, απολύμανση στο κλειάν της Βικελίδης, έτσι. Έπρεπε να γίνει αυτό, εντάξει, και στα γραφεία πάνω και μέσα στα αποδυτήρια, σε όλους τους χώρους του γηπέδου, κάτω στα αποδυτήρια έγινε απαραίτητη απολύμανση σε συνεργασία και με την εταιρεία καθαριότητας που έχει αναλάβει το κλειάν της Βικελίδης και τους χώρους ΠΑΕ Άρης από το ξεκίνημα της σεζόν και περιμένουμε πλέον να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που κανένας βέβαια δεν έχει εμφανίσει ακόμα συμπτώματα. Δόξα τω Θεώ είναι η αλήθεια. Ούτε κάποιος ποδοσφαιριστής, ούτε κάποιος άνθρωπος από το τεχνικό team. Όλοι χαίρουν άκρας υγείας. Όλοι είναι ασυμπτωματικοί, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μια λέξη που την ακούμε συχνά τις τελευταίες μέρες. Και όλοι έχουν πάρει ξεκάθαρες οδηγίες, ποδοσφαιριστές και κυρίως οι ξένοι, να μείνουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, μαντρωμένοι στα σπίτια τους.
να μην το κουνήσουν οι Ευρώποι, να μην φύγουν φυσικά στο εξωτερικό, γιατί κάποιοι το σκέφτηκαν, είναι η αλήθεια, αλλά μετά σκεπτόμενοι και πιο υπεύθυνα αντιλήφθηκαν ότι δεν γίνεται να κάνουν κάτι τέτοιο, και έτσι είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Ο καθένας περνάει τον χρόνο όπως μπορεί, ακολουθούν φυσικά και το ατομικό πρόγραμμα που τους έχει δοθεί από τον Λάζαρο Βαρδάκη, και θα τους δοθεί νέο διαφοροποιημένο για το διάστημα μέχρι τις 27 Μαρτίου, από μεθαύριο μέχρι και τις 27 του μήνα, αφού υπάρχει ως γνωστόν η απόφαση για απαγόρευση των προπονήσεων για όλες τις ομάδες από τον κύριο Αβγενάκη. Τώρα βέβαια αυτό καλό δεν κάνει, κακό κάνει, αλλά επειδή είμαστε σε μια φάση που προέχει δημόσια υγεία, προέχει υγεία των ποδοσφαιριστών, είναι ένα αγκιό καλό και κακό, θα το πούμε έτσι, γιατί βγαίνουν και ομάδες εντελώς εκτός ρυθμού. Και όταν με το καλό φτάσουμε σε ένα σημείο που μακάρι αυτό να είναι σύντομα, που θα πούμε ότι ξεκινάμε πάλι τα πρωταθλήματα και συνεχίζεται στην Ελλάδα τα play-off, ξεκινούμε για να είμαστε βέβαια πιο ακριβείς, θα πρέπει να υπολογίσουν οι άνθρωποι της Λίγκας ένα διάστημα μίνι προετοιματίας, να το πω εγώ, των ομάδων. Διότι μιλάμε για μίνιμουμ 20-25 μέρες χωρίς προπονήτες. Και αυτό στον ποδοσφαιριστή έχει σημαντική επίδραση. Ναι, παίζει το ρόλο του. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι να κάνουμε. Θα είναι για όλους, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Ναι, πώς επιστρέφεις από τις διακοπές και λες δεν θα έχω ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, εδώ το καλό είναι ότι δεν μπορεί να αλυτέψει εντός εισαγωγικών ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί όμως. Καλά, Χρήστο, θα θέλει, μπορεί να βγει τώρα. Εντάξει, να αλυτέψει. Μα θέλει να πάει. Μπορεί να πάει στο σπίτι ενός άλλου συμπαίκτη του. Μπορεί να κάνει μια βόλτα. Όπως και να το κάνεις αυτό, φίλε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν χρειάζεται, όχι δεν χρειάζεται, δεν μπορείς να φτάσεις στα πολύ άκρα. Εντάξει, στο κάτω-κάτω της γραφής θα πες και θα κοιμηθείς στο κρεβάτι. Όχι στο πάτωμα του μπάρ ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Επήγες να πεις ένα όνομα, Χρήστο. Ναι, και πού να πάει. Ναι, αυτό πήγα να πω. Και να σου πω κάτι. Και πού να πάει, ρε φίλε. Πώς θα φύγει από το σπίτι, δεν τον αφήσει η γυναίκα του. Δεν είναι όλοι με παντρεμένη Χρήσανθη και δεν είναι οι γυναίκες όλων στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν επίσης, είναι κλειστά γενικότερα οι χώροι διασκέδασης γενικότερα. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Δεν μπορούν να σημαντικό, ναι. Εντάξει. Μέχρι τις 4 το πρωί σε μαγαζί της Λεωφόρου Νίκης δεν θα είναι. Και κοντά στο Λευκό Πύργο είναι συγκεκριμένα. Εντάξει. Το πολύ πολύ να βγουν μια βόλτα στη Νέα Παραλία, που και αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό και θα πρέπει να το αποφύγουν. Όπως βγαίνουν, ας πούμε, άλλοι και άλλοι, σαν τη φωτογραφία που σου έστειλα χθες, Χρήστα. Ναι. Ναι. Ανεύθυνη, φίλε. Ανεύθυνη. Δεν προσέχουν για τη δημόσια υγεία. Τέλος πάντων, θα πούμε, έχουμε να πούμε πραγματάκια μέχρι και τις 6.30, σε μια μέρα που περιμένουμε να ακούσουμε και τον Βαγγέλη Γραμμένο, ο οποίος θα μιλήσει το βράδυ στην Δίκη, στο Όπεν, στον Κυριάκο Θωμαίδη, και η πληροφόρηση που υπάρχει αναφέρει ότι θα μιλήσει και για τον Άρη και θα αναφερθεί και στην υπόθεση του Άρη, η οποία υπόθεση του Άρη είναι και υπόθεση της ΕΠΟ, η οποία ΕΠΟ, αν θέλει να ξεμπλέξει, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, θα πρέπει να ελπίζει και να παλεύει και να συνδράμει στην δικαίωση του Άρη. Εντάξει, βέβαια, αυτό με τον Άρη, ας ξεκινήσουμε λίγο. Θα πούμε μετά το break, καλύτερα το 5.30. Απλά βλέπουμε το πώς επικοινωνούνται κάποια θέματα διαφορετικά για τον Άρη και διαφορετικά για τις άλλες ομάδες. Παράδειγμα, το πρωί συζητούσαμε το Στέργιο για το γεγονός ότι βγήκε μια πληροφορία ότι είναι απλήρωτη στον ΠΑΟ κτλ. Ο Στέργιος είπε ότι όντως είναι 5-6 μέρες, δεν πληρώθηκε η τελευταία δόση του Φεβρουαρίου. Εντάξει, το 5-6 μέρες μπορείς να το πεις και 15 πλέον, αφού είμαστε 16, αν υποθέσουμε ότι η δόση είναι 1η του Μάρτη. Έτσι. Δεν λέει κανένας ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι το πώς παρουσιάζονται τα θέματα. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ είναι 5-6 μέρες καθυστέρηση, γιατί έτσι γούσταρε ο μεγαλομέτωπος. Οκ, σεβαστό. Αλλά και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, η προηγούμενη δόση είναι 31 Δεκεμβρίου. Στον Άρη, λοιπόν, η 1η Μαρτίου λογίζεται ως 3 μήνες απλήρωτη. Γιατί σου λέει πληρώθηκαν 31 Δεκεμβρίου, φτάσαμε στο Μάρτιο, άρα είναι 3 μήνες απλήρωτη. Στον ΠΑΟΚ, που ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι η καθυστέρηση 5-6 ημερών. Είναι το πώς παρουσιάζει, λοιπόν, μια είδηση και μια πληροφορία. Και εκεί πέρα είναι δεδομένο ότι ο Άρης έχει τεράστιο ζήτημα και θέμα, γιατί υπάρχουν και μέσα ενημέρωση τα οποία κυριολεκτικά τον κυνηγάνε. Αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι που προσπαθούν με κάποιο κλικ, επειδή ο Άρης είναι από τις μεγάλες ομάδες που κακά τα ψέματα δεν έχει ούτε Μαρινάκη ούτε Σαββίδη,
Άρα είναι πιο φυσιολογικό να έχει μία σειρά προβλημάτων. Ναι. Υπάρχουν στην καθημερινότητα ζητήματα που τα παίρνουν και τα τεντώνουν στην κυριολεξία. Εδώ διαβάσαμε χθες ότι ο Καρυπίδης ψάχνει απεγνωσμένα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί, για να πληρώσει όλο το budget με τη μία, όλες ναι, δηλαδή, σε παρακαλώ, δηλαδή. Εντάξει, που και να σου πω κάτι, okay, γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες και από την προηγούμενη σεζόν ή ακόμα αν θέλετε και από την προηγούμενη. Αλλά σε αυτό το ποσό δεν φτάνει σε καμία περίπτωση για να πούμε τα ψάχνει απεγνωσμένα και δεν ξέρει τι να κάνει για να σώσει την παρτίδα. Εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε πώς θα πάει το όλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης χρειάζεται ρευστότητα. Δεν μπορεί να την έχει από πουθενά. Υπάρχει ένα ποσό κοντά στο δίμηνο που οφείλεται στους ποδοσφαιριστές, που οφείλεται σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Γιατί ακριβώς έχει και δύο δόσεις της Νόβα να περιμένει ο Άρης που δεν έχουν πληρωθεί. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, αν εισπραχθούν αυτά τα χρήματα και αν η ομάδα είχε μια φυσιολογική ροή εσόδων από τα παιχνίδια κτλ., δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Προφανώς και δεν μπορούσε ούτε ο Καρυπίδης ούτε κανένας άλλος να προβλέψει ότι θα υπάρξει κορονοϊός και θα σταματήσει το πρωτάθλημα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ούτε μυστικό είναι ούτε τίποτα άλλο. Έχει κάνει κάποιες ενέσεις ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος με κάποια χρήματα, αλλά οι δυνατότητες του είναι συγκεκριμένες, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των χρημάτων που οφείλονται στους ποδοσφαιριστές. Περιμένει λοιπόν από την Νόβα τα χρήματα, περιμένει κάποια στιγμή να ξαναρχίσουν και τα παιχνίδια. Κακά τα ψέματα, είχαμε επενδύσει αρκετά και πάνω στο κομμάτι των play-off. Μέχρι πρότινος, αν θυμάσαι, μιλούσαμε για αγωνιστικές επιτυχίες και όταν διασφαλίστηκε αυτή η αγωνιστική επιτυχία, ήρθε ο κορονοϊός. Εντάξει, δεν είναι όμως μόνο για τον Άρη, είναι και για τις άλλες ομάδες λίγο πολύ, τις περισσότερες ομάδες, πέρα από αυτές που έχουν okay, κάποιον μεγαλομέτωχο πολύ ισχυρό που βάζει το χέρι στη τσέπη. Βέβαια, προσέξτε κάτι, βλέπετε ότι κάποια στιγμή αυτό το οποίο γινόταν με τον ΠΑΟΚ, παράδειγμα, με το financial fair play, πλέον σταματάει. Δεν μπορεί να βάζει το χέρι του στη τσέπη ο Σαββίδης και να πληρώνει, γιατί του λείπανε stop. Δηλαδή, ο Άρης είχε θεωρητικά απαγόρευση μεταγραφών για χρέη, με αυτό το ζήτημα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει τα χρέη. Έτσι. Δηλαδή, το ότι ήταν για διαφορετικό λόγο. Δεν κάνει πιο μάγκα αυτό να επειδή έβαλε 30 εκατομμύρια από την τσέπη του, άρα εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Μεταγραφές δεν έκανε. Το θέμα για τον Άρη βέβαια δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, είναι τι κάνει ο ίδιος. Αλλά το σημειώνω για το γενικότερο πλαίσιο. Δεν γίνεται να μην κοιτάμε τι γίνεται και δίπλα. Δεν γίνεται να μην κοιτάμε τι γίνεται. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ ότι υπάρχει δικαιολογία. Έτσι. Μιλάμε για παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά το σημειώνουμε και το καταγράφουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, οι παίκτες έχουν να παίρνουν τους μισθούς στο τελευταίο δίμηνο κτλ. Όταν λέμε μισθούς, δεν εννοούμε το χιλιάρικο που παίρνουν το μισθό, ενώ τις δόσεις συμβολέων. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό ούτε κρυφό είναι, ούτε το έχει κρύψει κανένας, ούτε προσπαθούμε να το βάλουμε κάτω το χαλάκι. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Άλλωστε, έγινε και συζήτηση πριν από λίγες μέρες με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τους ποδοσφαιριστές και τους υποσχέθηκε ότι θα πάμε σε μια διαδικασία πληρωμών στα τέλη του Μάρτη. Τώρα, βέβαια, με τον κορονοϊό δεν ξέρω αν μπορεί να κρατήσει την υπόσχεσή του αυτή. Σε κάθε περίπτωση. Μόνο την Νόβα αν έχει κάποιο ρυθμό. Ναι, αν πληρώσει αυτές τις δύο δόσεις Νόβα που είναι πίσω, τότε πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των οφειλών θα πληρωθεί. Τέλος πάντων, και οι παίκτες νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το γεγονός ότι η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ έβγαλε αυτή την πληροφορία για 30 Απριλίου δείχνει και την διάθεση και την πρόθεση και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Επιτροπής Αδειοδότησης για το τι θα ακολουθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να πάμε στο break και να θυμίσουμε τους χορηγούς μας, Νίκο. Να πούμε τους χορηγούς μας. Γιάννοπλος Σέρβις 2-3-10-7-5-1-9-33-24 ώρες 24 ώρο. Καλείτε Γιαννόπουλο, το κινητό συνεργείο του έρχεται και βάζει μπρος το φορτηγό σας μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ωραία, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίπερα 107,4. All about Arizona, ναι. Επιστρέφουμε μέχρι τις 6.30 θα πάμε παρέα. Χρήσανο Τσάλτιδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα μαζί σας στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, μιας εβδομάδας ιδιαίτερη, όπως ήταν
και οι τελευταίες μέρες προηγούμενης είναι η αλήθεια, παρακολουθώντας όλοι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις πάνω στην πανδημία που ταλαιπωρεί πραγματικά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο τον κόσμο, και περιμένοντας τα νέα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ληφθούν όχι απλά από μέρα σε μέρα αλλά από ώρα σε ώρα κιόλας. Τη στιγμή κιόλας που βλέπουμε γενικότερα μια μικρή μερίδα των Ελλήνων να μην αντιλαμβάνεται και να μην καταλαβαίνει την σοβαρότητα της κατάστασης, θα λέγαμε, όχι τόσο για εμάς ας πούμε που είμαστε νεαρής ηλικίας, και βάζω και το Χρήστατο μέσα, νεαρός είναι κι αυτός, αλλά δεν σ' άρεσε. Αλλά κυρίως θεωρούμε μεσήλικας πλέον, φίλε. Όχι ρε Χρήστατο, μεσήλικας δηλαδή, δεν το κάνεις. Για μένα δεν είναι 42, πρόσεξε λίγο. 43 πλέον. Πόσο 43. Χριστός. Και όχι μεσήλικας, συγγνώμη κιόλας. Μεσήλικας δηλαδή, άρα άμα ζήσω μέχρι τα 86. Είναι μεσήλικας. Άμα το σκεφτείς. Θα ζήσω μέχρι τα 86. Με τους κορονοϊούς που έχετε σπείρει, εσείς οι νέοι. Επειδή κάνεις καλή ζωή, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Πλέον το φαΐ του διαχειρίζεσαι πολύ καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι θα τα φτάσει στα 80 σίγουρα. Εντάξει. Άντε, ωραία. Για μας δεν ξέρω. Αν δεν πάθουμε καμιά καρδιά με τον Άρη, ναι, ενδεχομένως. Σταμάτα, Χρήστα, σταμάτα πάθεις καρδιά με τον Άρη. Τώρα πρώτα απ' όλα αυτή την περίοδο τι καρδιά να πάθεις με τον Άρη. Δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φίλο. Σωστό και αυτό. δεν υπάρχει λόγος να πάθεις κάποια καρδιά. Λίγο κορονοϊός, λίγο η έλλειψη ρευστότητας. Έχουν παγώσει τα πάντα, και για να συμπληρώσω λίγο πριν πάμε και σε υπόλοιπα θέματα πάνω σε αυτό που αναφέραμε πριν το πρώτο διάλειμμα, για να αντιληφθεί λίγο και ο κόσμος πώς λειτουργεί μια ΠΑΕ. Το καλοκαίρι, όταν γίνεται ο προγραμματισμός, βάζει το πρόγραμμά της και λέει ότι εγώ το τάδε διάστημα θα πάρω αυτά τα λεφτά από την Nova. Το τάδε διάστημα έχω αυτά τα παιχνίδια και θα έχω αυτά τα έσοδα χοντρικά. Όταν λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν, αυτόματα αλλάζει ο προγραμματισμός. Είναι οι αστάθμητοι παράγοντες που λέμε πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γι' αυτό ο Άρης βρίσκεται σε ένα σημείο, σε αυτό που βρίσκεται, όχι στα 3,5 εκατομμύρια που γράφανε κάποιοι χθες και σπήρανε τον πανικό ευτυχώς σε μικρή μερίδα του κόσμου. Αλλά με ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρα πιο διαχειρίσιμο από αυτό το οποίο διαδίδεται από εδώ και από εκεί. Ναι, και εντάξει, πρέπει πλέον ο κόσμος θα πρέπει και να αξιολογεί όσα διαβάζει και θα πρέπει παράλληλα να βλέπει και πού το διαβάζει. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα. Μου έρχονταν κανένα δύο φίλοι χθες το δημοσίευμα αυτό που υπήρχε στο ντοκουμέντο και το οποίο το αναπαρήγαγε το SDNA. Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε ως παραθλητικό στο ντοκουμέντο. Δηλαδή υπήρξε ένα κειμενάκι του Σάββατο Λιβάνιο κτλ. Και το αναπαρήγγειλε μόνο το SDNA και τα site του ΠΑΟ. Δεν έπρεπε να σε βάλει σε μια υποψία αυτό. Δεν έπρεπε να μπει σε μια λογική να πεις άντε, το λαμπαουτάρι δεν το γράφει ή το γέλο, ξέρω εγώ, δεν το λέει γιατί είναι του Άρη. Το Γκαζέτα ή το Sport 24 ή τα άλλα τα site γιατί το αναπαρήγγειλαν. Γιατί μιλούσαμε για ένα κειμενάκι το οποίο έλεγε τι. Μετά πρέπει να μπεις το διαβάσεις. Ο τίτλος έλεγε «Απόφαση, νέα απόφαση για τον Άρη, αφαίρεση βαθμών». Λες και εσύ, το άνοιξα και εγώ, πάτησα φίλε κλικ. Λέω βγήκε απόφαση κι άλλη και φάγαμε αφαίρεση βαθμών. Ανοίγεις και τι λέει. Μπορεί σε λίγες εβδομάδες να γίνουν χειρότερα τα πράγματα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί η FIFA την απαγόρευση μεταγραφών να την μετατρέψει αν ο Άρης δεν πληρώσει και αν επιμείνει η FIFA και αν δεν προκύψει και για άλλη ομάδα να το μετατραπεί σε αφαίρεση βαθμών. Και υπήρξαν φίλοι που πραγματικά τους έβρισα που μου στείλανε φάγαμε αφαίρεση βαθμών. Ρε φίλε, μπες αξιολόγησε το, διάβασε το. Είναι η επικοινωνία αυτή. Είναι η επικοινωνία. Την ίδια στιγμή λέει πόσους βαθμούς είναι ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, 14. Όχι φίλε, δεν είναι 14, 7 είναι. Γιατί είναι 7, γιατί είναι άδικο που μας αφαίρεσαν τους άλλους 7. Έχει γίνει η αφαίρεση βαθμών και δεν το μετράνε. Στον Άρη χωρίς να γίνει τι μετράνε. Εντάξει. Βέβαια τέτοια που είναι η τύχη μας στον Άρη μπορεί να γίνει καμία διακοπή πρωταθλήματος. Νίκο, και να δικαιωθώ απόλυτα για το γεγονός ότι ήθελα να πάρω ένα βαθμό με τον Ατρόμητο και όχι να παίξω με τα δεύτερο πέμπτα και να δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και να μείνεις έξω. Δεν νομίζω τώρα, εντάξει, όχι. Το πάμε πάρα πολύ μακριά. Όχι τόσο μακριά βέβαια, αλλά εντάξει. Ας πάμε με το αισιόδοξο σενάριο ότι το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που θα έχουμε λογικά και αναβολή του Euro. Γιατί Ευρώπη να μιλάμε, τι παιχνίδια να μιλάμε και τι οτιδήποτε άλλο.
όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και αυτή η κατάσταση αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε μία ελπίδα αυτή τη στιγμή με βάση το γεγονός ότι είμαστε πριν από κάποιες μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αν το θετικό σενάριο εξάλληψη του κορονοϊού τον Απρίλιο και τον Μάιο, ναι, έτσι, αν είναι αυτό το θετικό σενάριο, τότε υπάρχει και το άλλο σενάριο που λέει όμως ότι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα σου ξανάρθει. Πιθανό. Στην Ελλάδα. Πιθανό. Έτσι. Γιατί αυτό έγινε παράδειγμα με τη γρήπη. Θα μου πει βέβαια κάποιος ότι θα έχεις τη δυνατότητα πλέον και να επανδρώσεις πολύ καλύτερα το σύστημα υγείας σου. Έχεις την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί κάποιο εμβόλιο. Γενικότερα υπάρχουν διάφορα θέματα που σε κάνουν αισιόδοξο ότι θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις καλύτερα και εικάζω και εγώ και φαντάζομαι ότι μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα. Αλλά από την άλλη, ενώ ξεκινήσαμε μια λογική ότι εντάξει παιδιά, προσοχή χρειάζεται, από τη γρήπη πεθαίνουν περισσότεροι ή οτιδήποτε άλλο, με κανέναν άλλον ιό δεν υπήρξε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να κάτσουμε σπίτια μας και όλα τα υπόλοιπα. Άρα προφανώς δεν είναι μια τρομολαγνία της τηλεόρασης που λέγανε διάφοροι εξυπνάκηδες. Υπάρχει βάση. Κάποια δελτία ειδήσεων το παρακάνουν λίγο χωρίς αυτό. Ναι, με αυτό πάνω να πω ότι δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο που το παρουσιάζουν λες και παίρνει ο χάρος τα σπίτια, χτυπάει κάθε βράδυ και μια διαφορετική πόρτα. Όμως είναι ένα θέμα μεγάλης προσοχής. Ίσως το γεγονός ότι η ενημέρωση γενικότερα δεν πήγε στη διαδικασία του κοιτάξτε να δείτε, ναι, εσύ που είσαι 30 χρονών, ακόμα και αν το πάθεις, αν δεν έχεις κάποιο άλλο σημαντικό πρόβλημα, δεν κινδυνεύει η ζωή σου. Κινδυνεύει η ζωή του παππού σου. Θα έπρεπε, γιατί τώρα το λένε ξεκάθαρα αυτό. Στην αρχή δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Λέγανε για έναν ιό, θα δούμε αν θα κολλήσει. Θα σου πω παραδείγματος χάρη. Βλέπω τώρα την ανακοίνωση του θανάτου του 22χρονου. Στην Ισπανία, που ανακάλυψε ότι είχε λευκαιμία. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο όμως τώρα. Ναι. Νεκρός από τον κορονοϊό, 21χρονος τον κορονοϊό. Λες, όχ, 21 χρονών και πέθανε από τον κορονοϊό. Δεν πέθανε όμως από τον κορονοϊό, γιατί μέσα στο κείμενο λέει ότι είχε καρκίνο. Άρα δεν ήταν ένας υγιής 22 χρονών ο οποίος πέθανε από τον κορονοϊό. Αυτό δηλαδή ως είδηση το ξέρουμε όλοι ότι στις ευπαθείς ομάδες, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικοί, υπερτασικοί, είτε είσαι 2 χρονών είτε είσαι 100 χρονών, είναι πολύ επικίνδυνο και κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν είναι ένας υγιής 22χρονος ο οποίος πέθανε από το συγκεκριμένο μικρόβιο. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση νομίζω να τα βλέπουμε στην πραγματική τους διάσταση όλα τα πράγματα και πραγματικά να πάμε σε μια διαδικασία ηρεμίας, ψυχραιμίας και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Για να επιστρέψουμε λίγο στα τουάρι και στο θέμα αυτό με τη FIFA που ρωτάνε και διε πολλοί φίλοι κτλ. Δεν υπάρχει ούτε κάποια απόφαση, ούτε κάποια εξέλιξη, ούτε κάποια. Προς το χειρότερο αυτό με τις αφαιρέσεις βαθμών, έτσι. Κυριακή ήταν χθες, κάνα κλικ παραπάνω, κάνα παραθλητικό παραπάνω εκεί στο ντοκουμέντο που έχει τον Άρη στις ομάδες οι οποίες επειδή δώσαν στο Μητσοτάκη φανέλα. Ή επειδή είχε κάκιστες σχέσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση ο Καρυπίδης, πρέπει να γράφουμε 5 πράγματα τα οποία να είναι αρνητικά. Έχει δρόμο η υπόθεση της FIFA. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Γραμμένος το βράδυ. Από εκεί και έπειτα, τη μια μέρα ακούω θετικά πράγματα για τη FIFA, την άλλη μέρα υπάρχει η πληροφορία του ενόρθωση του άλλου συναδέλφου ότι δεν πάει καλά το θέμα. Γενικότερα εγώ έχω μια αίσθηση αισιοδοξίας πάντα σε ζητήματα που μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω. Το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να το αντιληφθώ και να το καταλάβω γιατί υπάρχει μια διαφορετική στάση της FIFA μετά από 12 χρόνια που υπήρχε μια συγκεκριμένη στάση της FIFA.
Θεωρώ όμως ότι με την εμπλοκή και της κυβέρνησης και το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί είναι και υψηλά ιστάμενοι στην κυβέρνηση αλλά και γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα σκάσει και για άλλες ομάδες. Θεωρώ ότι στο end of the day θα λυθεί το πρόβλημα για τον Άρη και δεν θα υφίσταται έστω και με μια καθυστέρηση. Από την άλλη, όταν δεν έχεις καθόλου ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, ποια καθυστέρηση. Ένα μήνα, δίμηνο σχεδόν θα το φάμε με τον κορονοϊό και με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει και ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί θετικά για τον Άρη. Βέβαια, επειδή πρέπει να βλέπουμε λίγο μπροστά, το βλέπω το έργο να παίζω και κλεισμένο το οφειρόν με την ΑΕΚ στον ημιτελικό του κυπέλου στις 23 Απριλίου. Αλλά ας μην προτρέχω ακόμα σε τέτοια ζητήματα. Θα πρέπει ακόμα για να προδικάσουμε τώρα. Επειδή ξέρω πώς λειτουργούν, θα σου πούνε τα πρώτα 2-3 παιχνίδια τα παίξει για κλεισμένο. Α, είναι στο τέλος του μήνα 23 Απρίλη, παίξ' το. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Και σίγουρα η ομάδα θέλει, δεν θέλει τέτοια. Όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, για άλλους λόγους. Γιατί στο κατάλληλο στο Βικελίδης η ΑΕΚ δεν έχει τόσο πολλές πιθανότητες. Παρόλο που κέρδισε το πρώτο μάτς με 2-1. Έτσι. Να δώσω την είδηση ότι πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Έχει να κάνει όμως με την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ότι αύριο Τρίτη θα συνεδριάσει η δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ για την έφεση της Ξάνθης για την ποινή του μείον 5 και τη μετοχική της σύνδεση και θα γίνει με βαν πώς γίνεται τα γήπεδα στις εκπομπές και τα λοιπά με συνδέσεις με βαν και ζωντανή σύνδεση άρα κλειτώνει Ξάνθη και τα έξοδα μετακίνηση, ωραία, μια χαρά τηλεδιάσκεψη λέει θα έχουμε αυτό γιατί το κάνανε και την Παρασκευή τα έχει και βαρ γιατί αν βάλει Ξάνθη Ευαγγέλου Σιδηρόπουλο φωτιά και τα λοιπά στο ΒΑΡ θα δικαιωθεί σίγουρα το Ευαγγέλου ναι. Οι ορισμοί αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση οι ορισμοί για τα παιχνίδια εδώ θα έχουμε την πρεμιέρα των play-off κάποια στιγμή θα είναι οι ίδιοι προφανώς θα είναι διαφορετικό δόξα τω Θεώ πρώτα θα δουν αν είναι διαθέσιμοι και για τον Ευαγγέλου μπορεί να τον ξαναβάλει. Όχι, φτάνει, δεν πειράζει. Τον έβαλε μια φορά, δεν έγινε το μάτς. Ευχαριστούμε πολύ, δεν πειράζει. Μπορεί να βάλουμε κάποιον άλλο. Ναι, κάπως έτσι. Πότε θα φύγει ο κύριος Περέρα, με ρωτιέμαι. Ένα θετικό είναι αυτό, θα φύγει ο Περέρα κάποια στιγμή. Ποιος θα έρθει με το θέμα Χρυσάφωνος μετά. Ένας άλλος ξένος. Θα δούμε, κάτσε, γιατί ήδη διαβάζω τώρα ότι ενώ μιλάμε για ενώσεις, για έλεγχο ποδοσφαίρου. Ο Μίχελ Χρύσανθε, καλό. Ναι. Ο Μίχελ. Όχι, θέλω να σας πω το άλλο. Ναι. Ότι ενώ λένε η πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν ελέγχουμε εμείς την ΕΠΟ. Σήμερα διάβασα ένα ρεπορτάζ της Φόρτσα, που το αναπαρήγαγε για το SDNA, που λέει ότι τις 30 ενώσεις τις ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Μα οι ίδιοι το γράφουνε. Τελικά ελέγχουμε ή δεν ελέγχουμε. Και ενώ λέει η ΑΕΚ, υπήρχε η αίσθηση ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που ελέγχει τώρα 30 ενώσεις, δεν τις ελέγχει. Ρεπορτάζ Φόρτσα. Δηλαδή, πείτε μας για να καταλάβουμε τελικά, το ελέγχετε ή δεν το ελέγχετε. Ή τι σημαίνει ελέγχω τις ενώσεις, τις ελέγχω για να μην, για να παίζει 50-50. Αυτό μάλλον. Αυτό μάλλον. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Να διαβάζω η αλήθεια για την ΕΠΟ. Η εφημερίδα Φόρτσα αποκαλύπτει ότι παραμένει ισχυρό και αραγές το μέτωπο των 30 ΕΠΣ που εξακολουθούν να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και στην παράταξη που στηρίζει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Τι να πεις. Ελέγχουμε ή δεν ελέγχουμε τελικά. Θέμα ερμηνείας, Χρυσάνθε. Τι θέμα ερμηνείας. Θέμα ερμηνείας. Όχι του δημοσιεύματος, απαραίτητα της κατάστασης. Πώς την ερμηνεύει ο καθένας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Αυτό είναι το θέμα. Κλείσιμο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 30 μέρες ηγείται η πρόεδρος της Κομισιόν. Για 30 μέρες. Για 30 μέρες. Breaking news. Για μας να είναι όλο το χρόνο. Για μας τι? Να είναι όλο το χρόνο. Μάλιστα. Τι? Να κλείσω τα σύνορα. Ναι, μα δεν βλέπεις τι γίνεται.
Γιατί τώρα είναι ανοιχτά εμάς. Προετοιμασία στο ορίσιο τη βλέπω την ομάδα για το καλοκαίρι. Το κλείσιμο των συνόρων, φίλε, δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετακινήσει. Ξύπνα. Εντάξει, άμα δεν, όμως, δεν υπάρχει θέμα και με αυτό. Κατάλαβα τι είναι αυτό. Απλά σου λέω Νίκο, τι μπορεί να γίνει. Νίκο, δεν ξέρουμε. Προετοιμασία και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε. Κάτσε τον αντέ. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Εδώ λέει Χρήστα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το εφέσιο τη Σαντορίνη. Ναι, ωραία. Καλά πάμε γενικότερα. Σε πολύ καλή κατάσταση. Κίνδυνος λέει άμεση δράση με το σχέδιο τάλους. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εξαγωνιστικά νομίζω ότι αυτά είναι πάνω κάτω τα ζητήματα. Τα οποία έχει μπροστά του Άρης και περιμένει κιόλας. Είτε μιλάμε για UEFA, είτε μιλάμε για έσοδα όπως ας πούμε αυτά από την ΕΟΒΑ. Τα εξαγωνιστικά εννοείται ότι δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Είναι ένα διάστημα βέβαια που δειλά-δειλά η ομάδα. Δειλά-δειλά. Τη δίνει μεγαλύτερη ελευθερία χρόνου νομίζω να κοιτάξει το επόμενο καλοκαίρι. Βέβαια μέχρι τότε πολλά μπορούν να μεσολαβήσουν και να αλλάξουν τα δεδομένα και τον προγραμματισμό που υπάρχει ήδη. Αλλά ο Άρης προβλέπει και προνοεί και προσπαθεί έτσι να έχει έναν όσο δυνατό καλύτερο σχεδιασμό και στην πορεία θα δει ανάλογα τι θα αλλάξει πάνω στο αγωνιστικό. Και έτσι ως κάποια πράγματα είναι δεδομένα για την ομάδα σε αυτή τη φάση και ήδη έτσι ως έχει ξεκαθαρίσει για παράδειγμα μια περίπτωση όπως είναι αυτή του Βέλεθ, ο οποίος αποχωρεί οριστικά το καλοκαίρι. Άρα ο Άρης ξέρει δεδομένο ότι θα ψάξει έναν ενδεκαδάτο κεντρικό αμυντικό εν ώψη του επόμενου καλοκαιριού. Και ένα κεντρικό αμυντικό που πάνω κάτω θέλουν στον Άρη και πρέπει νομίζω κιόλας, να το δούμε ποδοσφαιρικά καθαρά, να έχει και τα χαρακτηριστικά του Βέλεθ. Γενικότερα δίνει ευκαιρία αυτό το διάστημα να ψαχτεί ο Άρης λίγο καλύτερα και λίγο παραπάνω. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει τον Ρόους και τον Βελιζήση. Το Ρόους ξέρω... και ένα θέμα μπορεί να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Καλά, με αυτή τη λογική ρε φίλε μπορεί να τους πουλήσει όλους. Ο Ρόους με τον Σάσα και τον Βερβατζίδη είναι μια βιτρίνα όπως και να το κάνουμε. Ωραία, δηλαδή να φύγουν 10 παίκτες με ελεύθερα συμβόλαια και να πουλήσουμε και τους τρεις βιτρινά τους. Και του χρόνου με τι θα παίζουμε, εμένα. Άμα έρθει ένας αύριο και σου πει εγώ για τον Ρόους 1,5 χαρτί, τι θα κάνεις. Άμα δώσει 1,5 χαρτί, το πάρω ρε φίλε. Αυτό σου λέω, δεν σου λέω τώρα για την εντάξει, γιατί να δώσει 1,5. Να ρωτήσω κάτι όμως εγώ, γιατί εσύ η μάνατζερ των παιχτών, η κολλητή σα. Εγώ αδέλφια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ο κάποιο το Ρόους δεν τον έβλεπε πέρσι, ήταν ελεύθερο. Μπορεί να άρχισε να το ανακαλύψει. Μπορεί να άρχισε να το ανακαλύψει. Στο Σάσα δεν υπάρχει 1,5 και τα λοιπά. 650 και ένα 200 είναι. 650 για το εξωτερικό, ένα 200 για το εσωτερικό. Αυτό είναι. Ελεύθερο επίση ποδοσφαιριστή. Τον οποίο κράζανε όλοι οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Πάρα πολλοί κόσμος. Το καλοκαίρι που τον πήραμε. Άντε και τώρα, αν φύγει και πάρει ένα 200, θα λένε καρή παιδί, έφυγε ο Σάσα! Άρα θα πάει σε ελληνική ομάδα και να πάρει ένα 200. Σε ελληνική ομάδα. Σε ξένη. Σε ξένη, 650. Εντάξει, το 50 τώρα δεν τα χαλάσω. Το 50. Το δώσει και εμένα το 50. Σε κάθε μεταγραφή που κάνει να μου δίνει. Όχι το 50, το τάλιρο. Εγώ κάνω μεταγραφέ. Αγοράζοντα. Ο Ρος δεν έχει ρήτρα για παράδειγμα. Αυτό είναι θετικό. Με το Ρος παίζει μπάλα έτσι. Εγώ λέω ότι φυσικά όλοι αγοράζονται και όλοι πολλούνται. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να τα αξιολογήσεις όλα αυτά. Ο Ρος, μην ξεχνάς, έχει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ο Σάσα έχει 2. Ο Σάσα ή τώρα μπορείς να τον πουλήσει το καλοκαίρι ή το Γενάρη. Ο Φετσφατζίδη, το Φετσφατζίδη το ίδιο. Ή τώρα ή το Γενάρη. Ο Ρόους μπορεί και του χρόνου. Εγώ λέω ότι όλα αυτά πρέπει να τα αξιολογήσεις. Εννοείται. Και να τα δεις πώς μπορείς να τα αφιξάρεις. Όμως, μας έχει δείξει ο Καρυπίδης στην παρουσία του στην ομάδα ότι ό,τι έχει αντικαταστήσει, το έχει αντικαταστήσει με καλύτερο. Ναι, αλλά έφυγε ο Πλατέλας, θα κάνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς, αυτό λέω. Έφυγε ο Πλατέλας και προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κόσμο τότε, αν θυμάστε, ότι ο Ντιγκινί είναι καλύτερος. Και στη θέση του Πλατέλα ήρθε πιο το καχυκτικό αυτό το παιδάκι. Με δανεικούς δεν κάνεις δουλειές, Καρυπίδη. Ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Φεύγει ο Ματέο Γκαρσία, καταστραφήκαμε. Ποιος Φετφατζίδης και τι είναι αυτός, ο ανύπαρκτος και τα λοιπά που να παίξει μπάλα. Τώρα, εντάξει, αυτό θα υπάρχει πάντα. Και οι φωνές αυτές θα υπάρχουν πάντα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα στον Άγγελο Χαριστέα και θεωρώ ότι είναι σε θέση να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον Άρη με παίκτες που άλλωστε ο Βέλεθ, ας πούμε, δεν είναι κόκε. Έτσι, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που έχει ένα τεράστιο προσόν σχέση με όλους τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Άνθρωποι οι οποίοι τον Βέλεθ τον βρίζανε, τώρα να μιλάνε για τεράστια απώλεια.
Ο Βέλεθ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει το προσόν αυτό που μπορεί να κατεβάζει την μπάλα σχέση με όλους τους υπόλοιπους και να αναπτύσσει το παιχνίδι από πίσω, που είναι και το στυλ παιχνιδιού του Άρη. Από εκεί και έπειτα όμως ένας παίκτης των 130.000 ευρώ. Ο Άρης του δώσε διπλάσια, αυτός πήγε με 300-350-400 τόσα πόσα πήγε στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια και πολύ καλά έκανε τον παλικάρι. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πολύ εύκολα με 200.000 ευρώ μπορείς να βρεις ποδοσφαιριστή που να καλύψει το κοινό του. Εντάξει, το λιγότερο. Και λιγότερο επικίνδυνο. Και γενικότερα οι άνθρωποι της ομάδας και τα στελέχη της ομάδας που είναι επιφορτισμένα με αυτό το κομμάτι, δηλαδή της αναζήτησης ποδοσφαιριστών, εντάξει, έχουν αποδείξει όπως με τον Βέλεθ, ας πούμε, με τον Ρόζ, με άλλους, ότι υπάρχουν επιλογές. Και μπορείς να βρεις παίχτες που δεν είναι τόσο ακριβή. Γιατί δεν χρειάζεται να θέλει, είναι ρίσκο. Το Βέλεθ με 130 τον έφερες και είδες πώς σου βγήκε. Εντάξει, σου βγήκε και δεν βγαίνει πάντα το 130 με τον Ζουμίκο. Εντάξει. Μπορεί να σου βγει πάντα. Μπορεί να σου βγει πάλι. Το ζήτημα είναι να βρει καλού ποδοσφαιριστές. Γιατί και το Ρος, ο οποίο παραδείγματο χάρη δεν τον ήθελε ο προηγούμενο αθλητικό διευθυντή. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα στην ενημέρωση που είχαμε αρχικά ήταν δεν θα τον πάρουμε γιατί δεν τον θέλω. Αλλά τον πήρε ο Καρυπίδης. Εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε λίρα 100. Ο Σάστα παραδείγματο χάρη, που ήταν η τρίτη επιλογή για τον Άρη, αποδεικνύεται λίρα 100. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, ο Άρης είναι σε θέση, είναι μια ομάδα που έχει budget μεγαλύτερο από τον Ατρόμητο, τη Λάρισα, όλες αυτές τις ομάδες. Άρα είναι ένα ράφι πάνω όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του. Και να δούμε βέβαια τι θα γίνει και με τις ανανεώσεις. Όλα αυτά έχουν παγώσει σε μια περίεργη κατάσταση που βιώνουμε. Λοιπόν, να πάμε στο break για να κρατάμε και τα διαλύματά μας. Και μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε 2-3 πράγματα και να μας πεις λίγο με βάση και τα άρθρα που έγραψε το πρωί. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι του καλοκαιριού, των μεταγραφών, των γενικότερων καταστάσεων, των ανανεώσεων, όλο αυτό να κάνουμε ένα briefing στον κόσμο. Να θυμηθούμε λίγο το Ρήνο, γιατί σαν σήμερα είναι το ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Άρη. Και στο Τωρίνο πάντα μαζί του όλοι εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου που λέει και το... Για τις πληρωμές στο μπάσκετ, κρίσανε, που πληρώθηκαν οι παίχτες, πήραν λεφτάκια. Δεν είναι είδηση για το μπάσκετ που πληρώθηκαν. Πάντα πληρώνονται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι του σημερινού All About Aris On Air. Χρήστο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Λίγο την επιστροφή μου, λίγο Χρήστο μου φτιάξε και για να μην μπερδεύομαι και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Έχουμε και μπασκετικές αναφορές, βέβαια, τις οποίες θα κάνουμε, γιατί είχαμε έτσι κάποιες ειδησούλες μέσα στα προηγούμενα 24 ώρα. Θετικά, νέα από Ιταλία διαβάζω, δειλά-δειλά τα βγάζουν. Απ' την άλλη, όμως, βλέπω 21 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, 352 συνολικά όσον αφορά τον κορονοϊό. Τα 51 κρούσματα, λέει, έχουν προσδιορίστη προέλευση. Από τα κρούσματα, 61 σε νοσηλεύονται, οι 9 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι, οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Και ότι 10 ασθενείς, από ό,τι βλέπω σημείς ο κύριος Τσιόδρας, που ενημερώνει καθημερινά, έχουν πάρει εξιτήριο όσον αφορά τον κορονοϊό. Και δυστυχώς ακόμα μία μέρα που έχουμε νέα κρούσματα. Περιμένουμε πότε θα έρθει αυτή η μέρα που δεν θα εμφανιστεί ούτε ένα νέο κρούσμα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ θετικό και αυτό θα γίνει εάν αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να κάτσουμε στα σπιτάκια μας, Χρήσανθε, και να μην πολύ κυκλοφορούμε αν δεν έχουμε κάποιο σοβαρό λόγο ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας από το σπίτι μας. Αυτοί που μπορούν να κάνουν δουλειά στο σπίτι τους μπορούν και την κάνουν. Για να κλείσω λίγο αυτό το θεματάκι με το Βέλεθ. Πριν πάμε στα επόμενα ζητήματα, βάλαμε και ένα σχετικό θέμα το πρωί. Όχι ότι είναι είδηση, εντάξει, είναι δεδομένο ότι άρχισε ψάχνει ένα στόπερ. Απλά εμείς το θέσαμε λίγο έτσι μια ποδοσφαιρική διάσταση. Τα κριτήρια με τα οποία ψάχνει ο Άρης ένα παίκτη αυτή τη θέση και έχει επιλογές στα υπόψη του και συγκεκριμένες κιόλας. Ένα παίκτη ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά του Ισπανού σε κομμάτι όπως αυτό που είπε εσύ πριν. Στο να χτίζει από πίσω, στο build-up, το να μπορεί να προωθεί το παιχνίδι, να ξέρει μπάλα με λίγα λόγια. Και οι στόπερ που ξέρουν μπάλα δεν τους βρίσκει τόσο συχνά. Είναι η αλήθεια. Ακόμα και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που είναι περισσότερο της μόδας, να το πω έτσι, αυτό το είδος κεντρικού αμυντικού, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Βέλεθ και κάτι τέτοιο ψάχνει. Και ο Άρης να παίζει κάθετα, να περνάει την μπάλα μπροστά, να έχει τη split πάσα, χρήσατε.
και να σπάει πολλές φορές και την πρώτη ζώνη άμυνα του αντιπάλου. Και να μπορεί να κάνει όλα αυτά, αν έχει τη δυνατότητα και σε καταστάσεις που ο αντίπαλος πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Εντάξει, ο Βέλεθ έχει κάποια από αυτά τα στοιχεία, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλα σε μικρότερο βαθμό. Έχει και κάποιες αδυναμίες φυσικά στο παιχνίδι του. Εννοείται αυτό. Ο Άρης ψάχνει μια περίπτωση περίπου σαν αυτή του Βέλεθ. Θα παίξουν όμως και άλλα πράγματα ρόλο στην τελική απόφαση των ανθρώπων της ομάδας. Δηλαδή, αν αποφασίσεις να πας στον χρόνο με βασικό τον σταθερό Δελιζήση, τότε θα πρέπει να ψάξεις έναν δεξιό στόπερ. Αν αποφασίσεις να μετατοπίσεις το ρόλο στα στόπερ, τον κρατήσεις. Δεν τον πουλήσεις δηλαδή. Τον μετατοπίσεις στα στόπερ. Καλά, δεν αυτονόησε αυτό. Καλύτερα, ναι. Εντάξει, πότε μπορεί να πει ο Ένιγκερ, χρήσα θέμα, μείνει και ο Ένιγκερ κιόλας και να πει ότι εγώ το ρόλο το θέλω δεξιά. Μια χαρά μου είναι, δεν έχω θέμα. Που δεν νομίζω να γίνει βέβαια. Εντάξει, ο Άρης θα πάρει δεξιά. Απλά με δεδομένο ότι ο ρόλο θα πάει στα στόπερ πάλι εκτός απρόπτου, τότε καλύτερα θα είναι να ψάξει έναν αριστερό στόπερ για να έχει τον ρόλο στα δεξιά. Που βέβαια ο ρόλο μπορεί να παίξει το ίδιο καλά, αρκετά καλά και ως αριστερός στόπερ. Είναι πολλά τα δεδομένα και πολλά τα οποία θα συμβάλλουν στην τελική απόφαση των ανθρώπων του Άρη για τον ενδεκαδάτο στόπερ που θα πάρουν. Υπάρχουν ήδη επιλογές συγκεκριμένες και όχι μόνο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, αλλά και για άλλες θέσεις, και του αριστερού μπακ και του δεξιού μπακ και για τα χαφ και για τους εξτρέμ ακόμα. Στου φορ δεν φαίνεται ο Άρης να έχει προχωρήσει τόσο πολύ το κομμάτι της αναζήτησης κάποιου ποδοσφαιριστή. Ένα θέμα θα γίνει και με τον Ιντέγη φυσικά και αυτό το οποίο το συμβόλαιο τον πληρώνει. Τον Ούγκο Σόουζα τον έστειλες? Εντάξει, αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω ως πληροφόρηση είναι ότι για τον Σόουζα δεν έχει πέσει στο τραπέζι θέμα για την ώρα. Το τονίζω για την ώρα, γιατί στον Άρη μερικές φορές τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Δεν έχει πέσει για την ώρα στο τραπέζι θέμα παραμονής της ομάδας. Και έχει και ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο ο Σόουζα, έτσι. Με δεδομένο ότι μιλάμε για την τριτοτέταρτη επιλογή σας στόπερ. Ναι. Είναι δηλαδή 130.000 ευρώ περίπου, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με κιόλας, δεν τα λες και λίγα. Και άμα βάλουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα να το δούμε κάποια στιγμή, άμα βάλουμε κάτω τα ποσά που έχει ο Άρης στον πάγκο του, κάποια τετραμμάτα μαλλιά τους με Σόουζα, που ο Σόουζα βέβαια στα τελευταία παιχνίδια, για να είμαστε και σωστοί, έχει εξελιχθεί σε ένα καλό εργαλείο για τον Ένινγκ. Είναι ειδικών αποστολών. Αλλά άμα βάλεις κάτω Σόουζα, άμα βάλεις κάτω Τόνσο, άμα βάλεις κάτω Σούντγκρεν, άμα βάλεις καλά τον Ντουάρτε, τώρα ούτε στον πάγκο είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι ρε παιδί μου σε αυτούς που είναι στη. Να το βάλουμε και εδώ σε αυτήν την κατηγορία, τα ποσά είναι μεγάλα. Και ο Άρης θα προσπαθήσει λίγο να μαζέψει και λίγο αυτά τα ποσά εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θα πάρουμε το 1.200 από τον ΠΑΟΚ που θέλει να πάρει το Σάσα. Καλό. Και όλα καλά. Καλό. Αυτό δεν γράφουνε προχθές. Το γράψανε. Όταν πάει. Ακολουθεί και τα λοιπά. Ο μάνατζερ του είναι ο ίδιος με του Μάτου, του Μαωρίσιο, του Ροντρίγκο, του Ντάουγκλας. Ο Διώτης έχει όλους. Έχει τον Ντόγκλας Αυγούστο, ο κύριος Κορνασίνη. Έχει τον Ντόγκλας Αυγούστο και είχε τον Ζαμπά. Δεν τον έχει πλέον. Αλλά τον Σάσα τον το διατηρεί στο πελατολογιό του. Ναι. Εντάξει. Άμα το θέλουν, εδώ είμαστε παιδιά. 1,2. Πάρτε το. Ναι. Δεν κατάλαβα. Θα πάει. Αυτό είναι δικό του θέμα μετά. Να φιλτράρει λίγο τα πράγματα και να αντιληφθεί τι γίνεται. Εντάξει. Γιατί και για το Βέλεθ είχε ακουστεί ότι υπήρχε και κυκλοφορούσε αμφίμιο ότι να μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ. Σου είχα πει ότι δεν υπάρχει θέμα Βέλεθ για ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά και ο Βέλεθ, ρε παιδί μου, αυτό που έλεγε στο περιβάλλον όταν το πληροφορήθηκε και αυτό, λέει ότι πρώτον δεν το θέλω και δεύτερον λέει τρελό είμαι. Εντάξει. Ο φίλο ο Κοσμά θέτει ένα ερώτημα, το οποίο βέβαια βλέπει μακριά, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Έχω λέει μια απορία. Τα συμβόλαια των παιχτών έχουν μια ημερομηνία. Υπάρχει το ενδεχόμενο να τραβήξει όλο αυτό το θέμα με τη διακοπή του πρωταθλήματος, να φτάσουν οι παίχτες να έχει λήξει το συμβόλαιό τους και να υπάρχει και ένα περίεργο θέμα από τους μάνατζερ. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε με την τελευταία μέρα του Ιούνιου και δεν θα έχουμε ακόμα αγωνιστική δράση. Ή δεν θα έχει το θέμα είναι άλλο. Ότι μέχρι πού θα πας να παίξεις όταν μετά από 15 μέρες και ο Άρης είναι η ομάδα που θα έχει αυτό το θέμα, θα πρέπει να παίξει στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μέρημνα από την UEFA και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν τελειώσουν τα πρωταθλήματα, ρεθλίσανθε μέσα στον Ιούνιο, τελευταίο 19 του Ιουνίου, ότι θα πάνε λίγο πιο μετά και ημερομηνίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ενδεχομένως. Λες εσύ. Λέω εγώ, βάσει λογικής. Διότι αν δεν γίνει αυτό και ο Άρης πούμε ότι μπει από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο, όπως μπήκε πέρυσι, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει πότε έχει παίξει τα πρώτα μάτς με την UEFA. Και γιατί να το κάνει αυτό η UEFA. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν πρωταθλήματα στις βόρειες χώρες ή οτιδήποτε άλλο.
που σταματάνε ή που αρχίζουν ανάλογα με τις, με τις καιρικές συνθήκες. Ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του. Εντάξει, okay. Σου λέει αστελείωνες, να μην είχες play-off, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Χρήση, δεν αφορά, του αφορά πολλά πρωταθλήματα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα το δει. Γενικότερα, νομίζω αύριο υπάρχει κιόλας μια τηλεδιάσκεψη που θα γίνει και θα αποφασίσουν και για το Euro πώς θα κινηθούν, που μάλλον για αναβολή πάει. Και φαντάζομαι ότι θα πέσει στο τραπέζι και το θέμα το τι θα κάνουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διότι αν ο Άρης τελειώσει τελευταία δεκαετία Ιουνίου, δεν γίνει το σκάνδαλο με τον Παναθηναϊκό και παίξει κανονικά Ευρώπη από τον δεύτερο προβληματικό. Δεν του λέω από τον τρίτο, γιατί πρόσεξε, τεχνάμε κάτι. Αν συνεχίσει τη χρονιά, συνεχίσει το κύπελο, πάω στο τελικό. Καταρχήν, φίλε, συγγνώμη, θα πάω στο τρίτο προβληματικό. Ξέχασα, θα πάρουμε το κύπελο. Το κύπελο, θα πάρουμε το κύπελο, θα πάρουμε το καλό εισιτήριο. Εντάξει. Έτσι. Άρα θα μπούμε εκεί πέρα. Τέλη Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου εκεί πέρα. Μπορεί και πιο μετά. Εντάξει. Ένα ωραίο ταξιδάκι στην Κύπρο πάλι, μια χαρά θα είναι. Πάρα πολύ καλό. Πάλι στην Κύπρο να παίξουμε, όχι κύριε φίλε. Να από ελ, μια χαρά γιατί. Τι ταξιδάκι. Να δει και τη Λευκοσία, Χρυσά. Δεν έχει ταξίδια. Δεν έχει ταξίδια. Δεν έχει ταξίδια. Τέλος. Δεν είναι αυτά. Αυτά τελειώσαν. Τέλος αυτά. Να βρίσκουμε ανταποκριτές. Προετοιμασία εδώ, μια χαρά, στο βαθύλακο. Τον Άρη στο βαθύλακο. Όλα καλά. Όλα καλά. Για τα 35 πηγάδια άσχημα είναι, σε παρακαλώ. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν χρειάζεται να μεγαλοπιανόμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει, για το ποδόσφαιρο εντάξει, και για το θέμα του στόπερ τα είπαμε νομίζω. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα και να σχολιάσουμε και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, είναι γενικότερα μέρες που θα προσπαθήσουμε και εμείς λίγο να εσχωρήσουμε περισσότερο σε κάποια ζητήματα όσο μας επιτρέπεται λόγω και της περίοδου που διανύουμε. Στο κομμάτι του στόπερ όσον αφορά την επόμενη μέρα είναι κάτι δεδομένο ασχέτως το τι γίνεται γύρω-γύρω. Εντάξει, τώρα όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, θα δούμε τι θα γίνει. Παραλαμβάνω σήμερα και μια μέρα περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα πει ο κύριος Βραμένος για την υπόθεση του Άρη. Έχει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να μην μας κρατήσει μέχρι αργά μπροστά στη τηλεοράση μας χωρίς λόγο και να κάνει μια ουσιαστική αναφορά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα ως και ως πρόεδρος όλας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μακάρι τόσο να κρατήσει. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο Βλάχος. Το Χρήστος, ναι, τι. Τι έγινε. Ήταν στην Περέα. Στην Εύωσμο. Περέα, Εύωσμο. Τώρα πήγε διαβατά πριν 58 λεπτά και έχει γράψει κι άλλον. Μέσω κορονοϊού, δηλαδή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έλα, ρε στην Περέα. Έλα, ρε στην Περέα, να γράψει και εμένα. Άντε, έλα. Αλλά συνελεύει δεν θα πηγαίνω. Το είπε τώρα. Να έρθει. Να έρθει. Να έρθει. Θα σε κάνα μισά ώρα που θα χτυπήσει το κουδούνι, θα σε πω εγώ. Έλα, από κάτω είμαι. Να έρθει βεβαίω. Θα βάλει τα γάτια του και να έρθει. Την ίδια στιγμή βλέπω τις λαϊκές εδώ, βλέπω τη λαϊκή στην Πότσαρη. Κακός χαμός. Ωραία, σήμερα δηλαδή. Εντάξει, λαϊκές και εμείς εδώ πέρα λίγο πιο πάνω από μένα στο σπίτι είχε κανονικά λαϊκή σήμερα. Και δίνανε και γαντάκια έμαθα. Ήταν δηλαδή. Αλλά δεν χρειάζεται να πας να πάρεις από εκεί. Εγώ σου λέω, πριν πήγα στο σούπερ μάρκετ, φόρεσα γάντια. Και τα έβγαλα όταν μπήκα σπίτι, ναι. Έπαιρνα τα χέρια μου. Ήταν κανονικά. Τώρα η μάσκα δεν ξέρω. Αν πρέπει να τη φοράμε εμείς που θεωρητικά δεν έχουμε τον κορονοϊό, γιατί μπορεί να τον έχουμε και μην το ξέρουμε κιόλας. Είναι και αυτό ένα σενάριο, μια αλήθεια. Υπάρχει και αυτό, ναι, δηλαδή να τον είχα εγώ όλες αυτές τις μέρες που έβηχα, εννοείς. Που έβηχα, ναι, σαρκαστικά θα λέγαμε και ψαρκαστικά. Δεν ήταν αλλεργικός. Αλλεργικός το βήμα. Αλλεργικό ήταν που έβηχα. Απεφάθη ο γιατρός. Απεφάθη ο γιατρός, ρε φίλε. Ο γιατρός απεφάθη. Αλλεργικός, ρε φίλε. Παίρνω ένα κύμωδος και ένα χαπάκι και τα λοιπά, μας το πεις το χαπάκι, δηλαδή. Καταρχήν δεν έχω δείξει όπως είδες. Όντως. Τόση ώρα. Όντως. Είδες. Αυτό το που σου λέει είναι το μέλλον αυτή τη στιγμή. Σίγουρα για σένα, δεν νομίζω να κατέβεις στο ραδιόφωνο. Έτσι είναι, όχι. Αλλά εγώ θα κατεβαίνω, ναι. Αλλά για σένα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα το μέλλον πλέον. Και ακούω πολύ ησυχία εκεί πέρα που είσαι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σήμερα κατέβηκα, φίλε, εκεί ήμουνα. Και αύριο θα κατέβω. Μετά δεν ξέρω πότε θα ξανάρθω. Κανονικά όσοι μπορούμε είμαστε εκεί. Όσοι μπορούμε υπάρχει τεχνολογία που μας βοηθάει. Έχουμε και Χρήστο Κιώση που κάνει μαγικά και είναι σαν να είμαστε εκεί. Το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν παιχνίδια είτε μέσω της τεχνολογίας είτε μέσω από το στούντιο. Προσπαθούμε όμως να είμαστε περισσότεροι στο στούντιο. Ο κύριος Αγόρας δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
ο Κώστας Τζαρός δεν μπορεί να κάνει κι άλλο. Δηλαδή, η πλειονότητα είμαστε εκεί πέρα. Τώρα, αν έχει μια εκπομπή δύο ή τρία άτομα, εντάξει, είναι φυσιολογικό ο ένας να τον ακούμε και από άλλα μέσα, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά είμαστε εκεί παρόντες στο στούντιο για την ενημέρωση του κόσμου. Ο κόσμος πρέπει να μείνει στο σπίτι του. Και εμείς, άμα θα έρθουμε ένα-δύο ώρα κτλ., είναι διαφορετική η δουλειά μας. Μπορούμε αυτό το δύο ωράκι, θα μπούμε, θα πλύνουμε τα χεράκια μας, θα βάλουμε το αντισηπτικό μας, θα βάλουμε το γαντάκι μας, θα ψεκάσουμε το μικρόφωνό μας, να κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα γυρίσουμε σπίτι μας. Δεν είναι. Πείτε ραδιόφωνο, ραδιόφωνο σπίτι. Δεν είμαι σοβαρή. Ναι, γιατί εμείς δεν έρχομαστε σε επαφή με κόσμο. Αυτό. Δεν είμαστε. Δεν θα πιάσουμε τα χέρια κανενός, ούτε θα φτερνιστεί κανένας πάνω μας. Ούτε θα φτερνιστούμε εμείς πάνω σε κάποιον. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα, τη δική μας τη δουλειά, να συνεχίσουμε να την κάνουμε απρόσκοπτα. Και άλλωστε, είναι και καθήκον μας να ενημερώνουμε τον κόσμο, να τον βοηθούμε να μένει σπίτι, ώστε να μείνει μακριά από τον κορονοϊό και να μένει και ο κορονοϊός μακριά από αυτόν. Η πλάκα είναι στο σούπερ μάρκετ σήμερα που μπαίνει σε ένα διάδρομο, ας πούμε, και έχει ένα άτομο και σε βλέπει και απομακρύνεται. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Καλό είναι αυτό. Να απομακρύνονται πρέπει. Τι πήγες να πεις? Να απομακρύνονται, λέω, πρέπει. Όχι, πριν σε διακόψω, τι πήγες να πεις? Πήγα να πω ότι σαν σήμερα είναι το ευρωπαϊκό κύπελλο του Τωρίνο. Είναι μεγάλη στιγμή στην ιστορία του Άρη, γιατί μιλάμε ότι ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ναι. Και πανηγυρίστηκε έξαλλα. Βέβαια, έχει συνδεθεί και με το ξύλο που έπεφτε μετά. Έτσι. Και είναι φυσιολογικό να το θυμόμαστε και για αυτό το λόγο. Αλλά είναι ένα τρόπαιο με Τάρπλεϊ, με Άντερσον, με Γιαννάκη. Έτσι. Μισόλοφ ήταν. Ήταν, βέβαια. Παίρνει το rebound στο τέλος. Τελευταίο μετά το σουτ του Ναουμόφσκι του Σκοπιανού. Είναι αυτός που παίρνει το rebound στο τέλος. Καλό παιδί και αυτός, Χρήστος. Καλό. Καλό παιδί και αυτός. Εντάξει. Για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα. Ήταν, νομίζω. Βέβαια, εγώ ήμουν 3 χρονών τότε, βέβαια. Εντάξει, και μιλάω περισσότερο έχοντας εικόνα από τα βίντεο ή από αφηγήσεις, ας πούμε, των παλιών που ήταν εκεί πέρα. Αλλά ήταν, νομίζω, δεν ξέρω αν το βλέπατε εσείς και τότε σαν μια λύτρωση. Μετά από εκείνα τα συνεχόμενα Final Four που η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει να πιει νερό, ας πούμε, έφτανε στην πηγή, αλλά δεν έπινε νερό τώρα. Εντάξει, ήταν κάτι σαν λύτρωση ενδεχομένως. Έτσι είναι. Πανηγυρίστηκε, βέβαια, έξαλλα εκείνος ο τίτλος. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Δεν θυμάμαι. Δεκαπέντε πρέπει να ήσουν. Πόσο? 15, 14, 15, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Δεν νομίζω να είσαι μικρότερος, εντάξει. Μετά από 3 χρόνια έκανες ραδιόφωνο. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Τα ξέρω. Αλήθεια είναι. Εντάξει, το πανηγύρισαμε, βγήκαμε στους δρόμους. Και τώρα με το πρωτάθλημα μπάσκετ τι θα γίνει? Με το πρωτάθλημα μπάσκετ τι θα γίνει? Σώνονται όλοι, τίποτα? Τελείωσε ο Παναθηναϊκός, το παίρνει, γεια σας. Ρε φίλε, μόλις ήταν να πέσει, είδες, ο ΠΑΟΚ, κατευθείαν. Ενώ εμείς ήμασταν άνετοι. Ενώ εμείς ήμασταν κυρίλε, δεν είχαμε θέμα. Κανένα. Μεταξύ, έβλεπα χθες, επειδή έβλεπα διάφορα σχόλια, ξέρω εγώ, παλαιότερα, είδα και μηνύματα. Και επειδή ψαχνόμασταν κιόλας για Messenger και ξέρω εγώ, θα βγαίνουμε από εδώ, θα βγαίνουμε από εκεί. Ναι. Έβλεπα διάφορα μηνύματα που μου στείλανε φίλοι του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Όπου μετά την εκπομπή που έκανα την άλλη μέρα και έλεγα δεν θα πέσει ο Άρης κτλ. Αντίο, εκεί στην Α2. Τα είχα πάει στα σπαμ και τα ξαναείδα τώρα και τα λοιπά, μαζί με τα μπινελίκια και τα λοιπά, που λέγανε ότι θα μείνω στις 5 νίκες και στις 4, το Άρης και 4 νομίζω, ή στις 3, στις 4 νίκες και τα λοιπά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει άλλες 5 και τα λοιπά. Αντίο, εκεί στην Α2 και ξέρω εγώ τώρα. Είπα να τους ξεμπλοκάρω και να τους βάλω τέτοια, να τους απαντήσω, παιδιά, τι έγινε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Το μπάσκετ είναι μια διαφορετική κατάσταση. Βουρτζούμης τότε, Βαγγέλης Βουρτζούμης. Κόβει το διχτάκι στο τέλος. Το ξύλο μετά γιατί έπεσε, το έβλεπα και σήμερα που βάζαμε το σχετικό θέμα στον Αμπάουτα. Γιατί έπεσε ρε φίλε, γιατί ήταν Τούρκοι. Το ξύλο έπεσε γιατί κάνανε αυτοί κάτι χειρονομίες και τα λοιπά. Ναι. Και πετάξαν κάτι καρέκλες, οι Τούρκοι το ξεκίνησαν. Πετάξαν κάτι καρέκλες αυτούς που μπήκαν να πανηγυρίσουν, γιατί μπήκαν μέσα στο γήπεδο με το που τελείωσε φίλοι του Άρη, για να πανηγυρίσουν. Ναι. Και σε αυτούς πετάξαν οι Τούρκοι κάτι καρέκλες. Από εκεί ξεκίνησε. Και μετά έγινε το έλα να δεις. Μάλιστα. Ένα χρόνο είχε αποκλεισμό και ο Άρης και η... Α, ναι, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, αυτό ήταν με την υπόφαση. Ή με την υπόφαση είχε γίνει ένα χρόνο από όχι, νομίζω με αυτούς είχε γίνει. Θα κάνει ο Κιός μια παρέμβαση να μας πει. Ναι, με αυτούς νομίζω είχε γίνει ένα χρόνο αποκλεισμό. Και μετά είχε παίξει ξύλο σε ένα παιχνίδι Μπεσίκτας Άρης. Ο Αγγελίδης με έναν Αμερικανό των Τούρκων. Πολύ το ξύλο, μπουνίδια. Αυτό το θυμάμαι, αυτό το έχω δει, ναι. Αυτό το έχω δει όντως. Ο κύριος Αγγελίδης. Μάλιστα, λοιπόν. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Καλά πήγε. Εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά πήγε. Αύριο θα έχουμε, εντάξει, ελπίζουμε να έχουμε ακόμη και περισσότερα. Εντάξει, ελπίζουμε να έχουμε... 21 κρούσματα, τα είπες αυτά. Τα είπαμε, Χρήστα. Ναι, αλλά σου κάτι λίγα είναι σε σχέση με χθες. Καλό είναι αυτό. Ναι, είναι θετικό από τη μία, αλλά από την άλλη να φτάσουμε σε μια μέρα που δεν θα έχουμε καθόλου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ναι, πρόσεξε όμως λίγο. Όταν έχεις αυτή την αύξηση σε όλο τον κόσμο και διαβάζεις ότι 170 θάνατοι στην Ιταλία και άλλα 1500 κρούσματα, ναι, και την ίδια στιγμή εσύ είχες 54 στην ουσία χθες, έτσι, γιατί τα 103 που ανακοινώθηκαν ήταν και από προηγούμενες ημέρες. Και ναι, σήμερα έχεις 21. Αυτό δείχνει κάτι. Αυτό δείχνει κάτι. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Μακάρι. Αν και θεωρώ ότι η έξαρση θα γίνει τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ελπίζω πως όχι, αλλά οι προβλέψεις των ειδικών. Αυτό λένε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω πως σε μια γη με 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό δεν υπάρχουν οι επιστήμονες να βρουν άμεσα μια απάντηση σε αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος. Θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετάμε τον κόσμο μας. Θα λέμε και πάλι. Εμείς θα τα πούμε λίγο νωρίτερα αύριο στις 12 με Τρόικα. 5 η ώρα All About Arison. Ναι, εσύ θα τα πεις τώρα. Εγώ έχω δεύτερη βάρδια. Με Μοσχοβίτη μέχρι τις 7.30. Με Νίκο Μοσχοβίτη, διαφορετικό ύφος της εκπομπής. Θα βγάλετε και κόσμο. Θα το δούμε αυτό. Μπορείτε. Κανονικά και γραμμές μπορούμε να βγάζουμε. Βέβαια και γραμμές μπορούμε να βγάζουμε και ο κόσμος να συμμετέχει κανονικότατα. Ό,τι πει ο άρχοντας της κονσόλας. Μπορούμε. Μια χαρά μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά.